Ο Ηλίας Κότσιος θα κλείσει τα 40 του χρόνια τον ερχόμενο Απρίλιο ως ποδοσφαιριστής του Όφη. Ανανέωσε σήμερα το συμβόλαιό του. Ενώ η ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του ΙΑΕΛ, στην οποία μάλιστα αγωνίστηκε τη διετία 2007-2009, προπονήθηκε χθες για πρώτη φορά μετά την επιστροφή της στην Super League μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, λίγες ώρες μετά την αδειοδότηση του συλλόγου από την ΕΠΟ. Ένα θερμό χειροκρότημα επιφύλαξαν οι χιλιάδες φίλοι και οπαδοί των Βυσσινής, τους ποδοσφαιριστές και τη τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ στην πρώτη επίσημη παρουσίαση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουν για το καλύτερο έδωσαν οι νεοποκτηθέντες ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ στην πρώτη επίσημη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Τα λόγια δεν είναι για τις κάμερες, τα λόγια είναι στο γήπεδο. Και θα δώσω το καλύτερο μου αυτό για να υλοποιήσω ομάδα του στόχου τη. Εύχομαι να έχουμε μια υπέροχη χρονιά, να έχουμε υγεία, να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή προετοιμασία για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για τη στήριξη που παρέχει στην ομάδα τόσα χρόνια. Εντάξει, ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα, το ξέρουμε όλοι, είναι ιστορική ομάδα. Και εμείς σαν ομάδα θα κάνουμε όλα για να βάλουμε αυτό το όνομα πολύ ψηλά. Είμαστε στο στάδιο τη προετοιμασία, είναι ώρα για δουλειά. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και θα παρέχουμε το καλύτερο. Συγκρατημένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο τεχνικός της ΑΕΛ Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για σκληρή δουλειά. Καταρχήν να πω ότι είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Ελπίζω και πιστεύω να φύγουμε όλοι υγιείς από εδώ, αυτοί που πρέπει να πάμε για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας πάνω στο Λατοχώρι. Και όπως ήρθαμε μέχρι στιγμής που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τραυματισμού και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ελπίζω και έτσι να φύγουμε όλοι υγιείς πάνω για να μπορέσουμε να δουλέψουμε για να είμαστε το Μάιο καλά. Γίνεται μια συγκεκριμένη δουλειά αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να δούμε νέους και παλιούς και να αξιολογήσουμε το υλικό. Και ανάλογα θα λειτουργήσουμε. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και να πούμε, θα είναι λάθος. Για σενάριο ζωής μίλησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αλέξης Κούκιας. Τα καλύτερα σενάρια και τα χειρότερα τα γράφει η ίδια η ζωή. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν φανταζόταν ότι την ημέρα της πρώτης επίσημης της ΑΕΛ θα ολοκληρώνεται και αυτή η προσπάθεια που κάνουμε εδώ και τα χρόνο να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της. Μεγαλύτερο δώρο για όλη αυτή η προσπάθεια μιας ολόκληρης χρονιάς δεν θα μπορούσε να μου κάνει ο Θεός. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι το νιώθω, ότι το νιώθουν και οι οπαδοί μας και θέλω να υποσχεθώ ότι όπως τήρησα τις υποσχέσεις μου την αντίστοιχη πρώτη μέρα ότι θα προσπαθήσω να τους κάνω υπερήφανους, με έχουν κάνει τόσο περήφανο αυτοί, ότι η επόμενη υπόσχεσή μου είναι ότι θα κάνω τα πάντα και εγώ και όλη μου οικογένεια για να ξαναφτάσει αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα στους τίτλους. Η ΑΕΛ θα συνεχίσει την προετοιμασία της μέχρι και την Κυριακή στην Λάρισα και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Ελατοχώρι Πιερίας, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 23 Ιουλίου για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.